Και εδώ έφτασα στο Japan Story Store, Πιτακού 14, στη Νέα Ιωνία και πάμε μέσα για να δούμε τους νέους μας θησαυρούς, τι παίζει, τι έχει βρει ο Νίκος και ο Παναγιώτης. Ελπίζω ότι αρκετοί το ξέρετε από το μαγαζί όσοι είστε από Αθήνα. Αν όχι, είναι μια καλή ευκαιρία να το δείτε. Για πάμε. Φίλοι μου, πριν περάσουμε στην παρουσίαση, σε περίπτωση που κάποιος από εσάς ενδιαφέρεται για να αγοράσει κάποιο παιχνιδάκι είτε από το eBay, το store, είτε πάει από κοντά στα παιδιά, μην ξεχάσει να πει σαν promo code Console Hunter για να πάρετε μια έξτρα 5% εκπτωσούλα στις αγορές σας. Πάμε τώρα στα επόμενα. Είδατε που ήρθα στο Zartan Toy Store, γιατί πριν από λίγες μέρες είχα ένα μήνυμα από τον Παναγιώτη και τον Νίκο ότι βρήκανε σφραγισμένα παιχνίδια για Xbox, το κλασικό, PS2 και μερικά Game Boy, PlayStation 1 και Wii. Οπότε, μιας και σήμερα είχα και ρεπό και δεν είχα τι να κάνω, είπα να έρθουμε να κάνουμε έτσι μια ωραία σύντομη παρουσίαση τι παιχνιδάκια σφραγισμένα ήρθαν στο μαγαζί, σε περίπτωση που ενδιαφέρει κάποιον προς απόκτηση. Οι τίτλοι είναι περίπου 300-350, 200 περίπου Xbox One, ναι, Xbox το πρώτο, το κλασικό, PlayStation 2, καμιά εκατοστάδα, 108 και τα υπόλοιπα 50, κάποια PlayStation 1 και τα λοιπά και Game Boy Advance και Wii. Οπότε, εντάξει, σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο βλέπουμε κάθε μέρα, τέτοιες μεγάλες ποσότητες σε σφραγισμένα παιχνίδια και σε καλή κατάσταση σφραγισμένα, έτσι, όχι με φθαρμένες ζελατίνες κτλ. Οπότε πάμε να τα δούμε λίγο από κοντά, καλύτερα, τι παίζει. Για πάμε. Πριν πάμε τώρα στην παρτίδα την καινούρια, εδώ υπάρχουν και κάποια άλλα παιχνίδια από πριν και αυτά σφραγισμένα, περασμένης έτσι παραλαβής που είχε γίνει στο κατάστημα. Αρκετά λοιπόν PlayStation 2, μεγάλη ποικιλία σε τίτλους, και PlayStation 1 και PSP και κάποια και PlayStation 3 και εννοείται από κάτω αρκετά Game Boy, Game Boy Advance, PC Game φραγισμένα και φυσικά και από την άλλη μεριά για Xbox 1 το κλασικό, DS κάποια άλλα, 360 σφραγισμένα και κάποια και για το Wii και κάποιες καλές εκδόσεις Gears of War, Alan Wake και τα λοιπά. Οπότε αυτή ήταν μια περασμένη παραλαβή, όλα για αυτά sealed και τώρα πάμε λίγο εδώ να δούμε το πρώτο κομμάτι της καινούργιας παραλαβής, παιδιά. Ξεκινήσουμε από PS2. Εγώ λοιπόν τώρα εδώ σας κρατάω την κάμερα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείτε κιόλας να βλέπετε και ταυτόχρονα και πιθανώς τίτλους που σας ενδιαφέρουν. Σίγουρα αρκετά είναι διπλά, αλλά αυτό είναι και καλό για κάποιους που κάποιος θα προλάβει να πάρει έναν τίτλο, να υπάρχει και για κάποιον άλλον. Βλέπω έτσι κάποιους και καλούς τίτλους. Ματ Χόφμαν εδώ, πολύ ωραία αυτά. Red Faction. Deze. Θα δείξουμε έτσι ότι είναι όντως κάποιος που δεν το καταλαβαίνει ότι είναι ζελατίνα όλα, ότι είναι sealed. Σε κάποια έχουν βγει τιμές. Xbox δηλαδή τώρα εδώ. Τις βλέπουμε. Αρκετοί τίτλοι, κάτι Forza, το Rock είναι πολύ ωραίο, V-Rally 3, Colin McRae Rally 3, Brotherhood of Steel, Fallout. Αυτό ήταν και το πρώτο Fallout που είχε βγει για κονσόλα τότε, στο Xbox το One. Hitman εδώ, αρκετά. Robocop στο Xbox, δεν το θυμάμαι. Εδώ Spy Hunter, Splinter Cell, Need for Speed, αρκετά αθλητικά βέβαια, κάτι Hockey, κάτι NBA, NASCAR, Minority Report, Max Payne 2, όταν παιχνιδάρα στο One, James Bond,
Και μετά Terminator, εντάξει, αυτό το Dawn of Fate που ήταν παιχνιδάρα και το Terminator 3, το Rise of the Machines, φοβερά παιχνίδια για το One. True Crime, Streets of LA, Veral 3 εδώ πάλι, X-Men Legends, φοβερό παιχνίδι, Pro Evolution Soccer 3. Και αυτά εδώ είναι αρκετά έτσι από τα καινούρια και υπάρχουν και κάποια πιο λίγα τώρα σε PlayStation 1 κτλ. Να τονίσω ότι τα περισσότερα ήδη έχουν ανέβει στο ηλεκτρονικό κατάστημα του καταστήματος στο eBay, οπότε θα βάλω και το σχετικό link όποιος θέλει να μπει και να τσεκάρει ό,τι του αρέσει. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα 50-60 κομματάκια. Και εδώ λοιπόν και τα PlayStation 1 τα σφραγισμένα, Disney βλέπω, Distraction Derby Raw, το οποίο είναι το τρίτο και τελευταίο Distraction Derby για το PlayStation 1, αν θυμάμαι καλά, μετά από το 1 και το 2, Wild Rabbids, Landmakers, F-Raiders, εντάξει, Tomb Raider 3, το πιο αγαπημένο αλλά και πιο δύσκολο Tomb Raider για μένα, και το ένα από τα δύο που έχω παίξει έκτοτε και δεν έχω ξανασχοληθεί ποτέ με τα Tomb Raider, δηλαδή το 2 και το 3 για το PS1. Point Blank, θέλετε το Light Gun της Namco, Rapid Racer πάλι, και Disney's Action Game Featuring Hercules, το κλασικό παιχνιδάκι με τον Ηρακλή που είχε αφήσει πολύ καλά, έτσι, πολύ καλά σχόλια για αυτό την υλοποίηση που είχε γίνει στο PlayStation 1 μέσω της ταινίας. Εδώ βλέπουμε για PSP, το Gran Turismo που ήταν μια πάρα πολύ καλή αξιόλογη προσπάθεια για το PSP. Εντάξει, Sudoku, OK, Golf, Game Boy Advance, Bionic Lego Heroes, Lord of the Rings, The Third Age σε αρκετά αντίτυπα, και για DS, Polarium, Pack Pix, Drone to Life και Ninja Council 3. Συν για PlayStation 3, ένα Red Alert 3, παιχνιδάρα, και για PC Tomb Raider, Pro Evolution Soccer, και για Wii, αυτά εδώ τα δύο ουσιαστικά, γιατί το Wii Fit είναι δύο φορές, και το Wii Sync για Wii. Αυτά είναι συνολικά η καινούργια παραλαβή εδώ. Και μια και είμαι εδώ, πάμε λίγο να δούμε και τι έχει απομείνει από τη Sega και την Nintendo την κλασική τη μεριά. Λοιπόν, εδώ αυτά όλα που βλέπετε είναι ολοκένουργια. Και να συμπληρώσω ότι το Jungle Book υπάρχει ακόμα άλλες δύο φορές. Και αυτά καινούργια. Και εδώ αυτά μεταχειρισμένα. Κάποια για Game Boy και κάποια σφραγισμένα Game Boy που έχουν απομείνει από το πρώτο επεισόδιο του καναλιού που είχε γίνει τον Ιούνιο και το σφραγισμένο το Begins εκεί, και κάποια εδώ για το αγαπημένο Super Nintendo, Overleaks, Dr. Mario, Stunt Race, το οποίο χρησιμοποιεί και το FX Chip, και βλέπω και Skate or Die για NES και κάποια loose κασετάκια για Super Nintendo, Lamborghini, Mortal Kombat 2, Gyromite για NES και Nintendo 64, F1 Pole Position και Tetris Fee. Και από κάτω για το 2600 κλασικά κάποια κασετάκια και τα λοιπά. Υπάρχει δηλαδή αρκετή συλλογή με πραγματάκια εδώ video games στο Zartan's Toy Store, και επίσης μην ξεχνάμε και την αγαπημένη καμπίνα που ακριβώς μια ίδια μου έφτιαξε και εμένα, η 8 Pins που είδατε σε περασμένο επεισόδιο. Και εκτός όμως από τα video games στο Zartan Store, μην ξεχνάτε ότι το κατάστημα έχει επίσης και retro vintage παιχνίδια, φιγούρες, συλλεκτικά, comics, δίσκους από μια άλλη εποχή. Εδώ τώρα σας κάνω ένα γρήγορο sneak peek για όσους δεν γνωρίζετε το κατάστημα. Strix εδώ, Turbo Bionic κουτάτο εδώ, άντε γεια, διάφορα Nike τηλεκατευθυνόμενα, αυτοκινητόδρομος εδώ, τα θυμάστε αυτά με τις ράγες, τα ηλεκτρονικά, το κλασικό το stand του Μινιόν και του Λαυρόπουλου με το Super Nintendo που είχαμε δείξει στο πρώτο επεισόδιο, και εδώ δεν αφήσουμε και παραπονεμένες λίγο τις γυναίκες θεατές με Barbie που υπάρχουν κάποια πραγματάκια, και εδώ Micro Machines, Nerf, Digimon, Star Wars, Barbie, πολύ Barbie, και κάποια άλλα κουτάτα τελείως Action Man, Aggressor, Spider-Man παιχνίδια, The Magician, καρτέλες, G.I. Joe, Star Brigade και κάποια loose εδώ
Masters of the Universe, κομπλέ, Transformers, σελινάνθρωποι και τα λοιπά. Δεν θα δείξουμε παραπάνω γιατί με ξεφεύγουμε από το ύφος του γαναλιού. Οπότε λοιπόν, αυτό είναι το Zatan Stories, για όσους το ξέρετε. Είδαμε και τα παιχνιδάκια. Παναγιώτης εδώ, μαζί με τον Νίκο, εκτός καταστήματος. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο, φίλοι μου, που θα είναι, μάλλον έχετε καταλάβει τι, δεν το σποιλάρουμε, θα το δείτε σύντομα. Λοιπόν, αν δεν σας προλάβω για καλή χρονιά από τώρα, να είστε καλά, με υγεία και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά!